Ολυμπία ήταν καλή. Είμαστε μέτρη προς το καλό, είμαστε αριθμημένους. Τα οποία βγάλαν πάθος, είχαν δροσήματα, βγάλαν ένταση στο παιχνίδι τους, παίξανε πάρα πολύ στα κόκκινα. Το βασικό όμως πλεονέκτημα και το συμπέρασμα μου φιλικό είναι ότι παίξαμε ένα οποίο έχει ρυθμό. Αυτό θέλαμε να δούμε, να παίξουμε ένα σημείο που έχει ρυθμό. Είναι μέσα στο έχουμε 6 νομίζω 7 αγωνιστικές. Άρα λοιπόν ανταποκριθήκαμε πλήρως. Σημαντικό που μόνο κέρδισε το παιχνίδι. Και αν αλλαγούσε κανείς την μορφή του αγώνα, νομίζω ότι δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο ώστε να κινδυνεύσουμε να δεχτούμε μια κόκκινη επίθεση. Το αντίθετο νομίζω ότι ήμασταν εμείς που δημιουργήσαμε χάσιμες ευκαιρίες. Ευχαριστημένος, συνεχίζουμε, αλλά όπως λέμε, άλλο φιλικό, άλλο ευρωδέχνη. Εκτός γραμμές έχετε καταλήξει σε πολύ μεγάλη βαθμό. Να πω όχι σε ένα ψέματα. Έχω καταλήξει, βέβαια, ξέρω ότι αυτά ποικίλουν ανάλογα με τον αντίπαλο, ανάλογα με την έδρα, ανάλογα με την εβδομάδα σκεπτόμηση, ανάλογα με το ποιος παίχτης μπορεί να είναι σε καλύτερη κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Αλλά κατά τα 7 αυτό δεν κατάμε. Υπάρχουν κάποια που δεν μου αρέσουν, αλλά καλό είναι να τα λύσουμε με ενδοοικογενειακά παιδιά. Οι τραυματίες πάνε καλά, από αύριο ξεκινάνε να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Εντάξει, θέλουμε υπομονή, θα τα έχουμε αυτά. Αυτό είναι το δεύτερο, όταν παλεύεις καθημερινά από υπομονής στο σκληρά, νομίζω θα υπάρχουν αυτά. Συνεχίζουμε, χαμηλά την μπάλα, με τα πόδια μας στέρας στο έδαφος, χωρίς πολλά λόγια και ετοιμαζόμαστε την άλλη γλώνη. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχουμε 34 τελικούς και νομίζω ότι για να είναι όλη τελική σημαίνει ότι δεν θέλουμε να χάσουμε πουθενά. Όμως δεν θέλουμε να λέμε, θέλουμε να το ρίξουμε στο γήπεδο. Άρα ξεκινώντας έχουμε ένα τελικό εμείς, τις 22 του μήνα, λογικά, άρα σε αυτό έχουμε περιοριστεί και πουθενά άλλο. Ευχαριστώ πολύ.